Αύριο, για να πάμε στις πολιτικές εξελίξεις, αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Διοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας μετά την εισήγηση, παύλα πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για την διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Με αιχμή του δόρατος, κορυφή του παγόβουνου, την τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο δεύτερος, ο Αντώνης Σαμαράς. Και ούτε λίγο ούτε πολύ κρίνει και κατακρίνει την κυβερνητική πολιτική τόσο στα εθνικά θέματα όσο και στο ζήτημα της ακρίβειας. Το ρεπορτάζ έχει ο Λάμπρος Παπαδής. Νομίζω ότι, Λάμπρο, μια πτυχή του θέματος είναι αυτή η διαγραφή που ουσιαστικά θα συντελεστεί κατά την αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής. Αλλά την ίδια στιγμή όλοι αναμένουν ποια είναι η στάση του δεύτερου, του έτερου πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Πολλοί λένε ότι ο Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει την Παρασκευή στην Πάτρα σε εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου και ενδεχομένως εκεί να αφήσει αιχμές. Ναι, έχει ενδιαφέρον τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει στην Πάτρα την ερχόμενη Παρασκευή. Μαθαίνουμε ότι ενδεχομένως με κάθε επιφύλαξη μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση αναφορικά με τη διαγραφή του κ. Σαμαρά νωρίτερα, ίσως την Τετάρτη, ίσως και την Πέμπτη. Μένει να δούμε. Αν δεν γίνει αυτό την Παρασκευή, έχει διπλή σημασία η παρουσία του κ. Καραμαλή και η δημόσια τοποθέτησή του. Έχουμε στην ιστορία, στα χρονικά της Νέας Δημοκρατίας, για πρώτη φορά διαγραφή πρώην Πρωθυπουργού. Έχει ξαναγίνει στο πολιτικό σύστημα με τη διαγραφή του κυρίου Σημίτη από τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου το 2008, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία γίνεται για πρώτη φορά. Ο Καρλ Μάρξ έλεγε ότι η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Και αυτό γιατί? Διότι έχουμε διαγραφή Σαμαρά από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάλι με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Είχαμε την αποπομπή του το 1992, όταν ο κ. Σαμαράς έφυγε από το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω διαφωνίας που είχε πάλι για ένα τεράστιο εθνικό θέμα τότε που ήταν το Σκοπιανό. Αργότερα έφτιαξε τον πολιτικό φορέα που ήταν η πολιτική άνοιξη, είχε παραχωρήσει την έδρα του και το 1993, ένα χρόνο μετά, είχαμε την αποχώρηση των βουλευτών τότε των τριών, του κ. Συμπηλή, του κ. Γεροντόπουλου και την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως ήρθε προχθές, ήρθε σε ένα σημείο ουσιαστικά που θεωρώ ότι ξάπτυξε και τον κύριο Σαμαρά. Ήταν στο αεροδρόμιο και έκοβε εισιτήριο, όπως λένε οι πληροφορίες, για να φύγει στην Αμερική. Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Σαμαρά σήμερα. Έχει επαφές με την Ομογένεια και ανθρώπους οι οποίοι θα στελεχώσουν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων την επόμενη μέρα. Θα πάρει μέρος και σε μια έκθεση της Κυκλαδικής Τέχνης σε μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου εκεί θα είναι το αφάγκαντε του εφοπλιστικού κεφαλαίου της χώρας. Ακριβώς. Μία σειρά από συναντήσεις θα κάνει ο κ. Σαμαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ερώτηση πολλών πολιτικών συντακτών και αναλυτών είναι η εξής. Από το 2021 και εκείνο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ο κ. Σαμαράς έθεσε κάποια ζητήματα ιδεολογικού περιεχομένου, ή έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη στο βήμα για να ξεκυλήσει το ποτήρι. Η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουμε ότι συνέβησαν δύο πράγματα. Το πρώτο, η ομιλία στην Κύπρο, η οποία έγινε πριν ένα μήνα, που ουσιαστικά πάλι έθεσε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ατζέντα ο κ. Σαμαράς. Και το δεύτερο, αυτό το οποίο του είχε διαμηνηθεί, μαθαίνουμε πριν ένα μήνα, ότι αν δεν ψηφίσει τον επερχόμενο προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου, 17 Δεκεμβρίου, από την κυβέρνηση, θα αποτελεί και παρελθόν και από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει ο κ. Σαμαράς να πάει τα πράγματα, να τα οδηγήσει εκεί για να διαγραφεί. Δεν θα ψήφιζε ούτως ή άλλως τον προϋπολογισμό. Και τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας που τίθενται είναι τα εξής. Τι θα πράξει ο κ. Σαμαράς? Δεν πρόκειται για μια απλή διαγραφή ενός απλού στελέχους και μέλους. Μιλάμε για έναν από τους βασικότερους πατριάρχες, να το πω έτσι, στη Νέα Δημοκρατία, που επηρεάζει πάρα πολύ μεγάλο στο, στο δεξιό χώρο της δεξιάς Νέας Δημοκρατίας. Εκεί κυριαρχεί ο Αντώνης Σαμαράς. Ενώ η πλευρά Μητσοτάκη θα έλεγα ότι είναι από την άλλη πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που αγγίζει τον κεντρό και κεντροαριστερό χώρο. Αν μπορεί κανείς να το πει. Στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας πάντα. Κακά τα ψέματα, Κώστα, αυτό το οποίο υποδεικνύεται μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια να πήρε το κέντρο και να πέτυχε μεγάλες εμφαντικές εκλογικές νίκες, αλλά έμεινε πάρα πολύ μπόσικο στα δεξιά του. Και φαίνεται αυτό το πράγμα να το εκμεταλλεύεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς. Το πολιτικό χτύπημα, να το πούμε έτσι, του κυρίου Μητσοτάκη ήρθε σε ένα χρόνο, δεν τον περίμενε σίγουρα ο κύριος Σαμαράς. Αυτό όμως το οποίο σημαίνει ότι δεν θα εξετάσει και ίδιος το δικό του πολιτικό τμήμα την επόμενη μέρα. Μετράει δυνάμεις, μετράει επιρροές, προσπαθεί να συσχετίσει το τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Δεν νομίζω να μείνει αμέτωχος σε όλο αυτό το οποίο γίνεται, σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και ενδεχομένως, αν και εφόσον τώρα χάνεται ό,τι έχει να κάνει το ορόσημο του προϋπολογισμού, γιατί νομίζω θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, γιατί είναι και μια μορφή ψήφου εμπιστοσύνη στην κάθε κυβέρνηση. Μπορεί ενδεχομένως σε ό,τι έχει να κάνει με την Προεδρία της Δημοκρατίας, όπως πετάχτηκε στο τραπέζι το όνομα του κ. Καραμαλή, μπορεί και να καεί. Υπό την έννοια ότι μπορεί πλέον ο κ. Μητσοτάκης να πάει σε ένα πρόσωπο μη παραταξιακό για να δείξει ίσως κατά φαινόμενα ένα προφίλ έτσι αποφασιστικότητας και ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τους στενούς ισοκομματικούς κύκλους. Τώρα το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι η πλευρά Καραμαλή θα παρουσιαστεί στην ομιλία στην Πάτρα με ενωτικό κλίμα
ενωτικό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν φαίνεται ο κύριος Καραμαλής να παίρνει το γάντι από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν φαίνεται να οξύνει και ο ίδιος την κατάσταση και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται το καραμαλικό μπλοκ να έχει διαθέσεις ρήξεις με την πλευρά Μητσοτάκη. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν φαίνεται. Και αυτό ενδεχομένως καθησυχάζει το Μαξίμου ότι θέμα κοινοβουλευτικής επικράτησης δεν μπαίνει σε αυτήν τη φάση που κουβεντιάζουμε, γιατί η επιρροή Αντώνη Σαμαρά είναι από ελάχιστη έως πολύ μικρή ομάδα βουλευτών που είναι στην πλευρά Σαμαρά. Ναι, η αριθμητική συσχετισμή είναι σχετική σε αυτή τη φάση, δεδομένου ότι υπάρχουν κορυφαία υπουργικά στελέχη τα οποία βγαίνουν από χθες και μιλούν για ορθή διαγραφή του κ. Σαμαρά, ο κ. Μπορίδης, ο κ. Γεωργιάδης, διάφορα στελέχη τα οποία έγιναν πρώτη φορά υπουργοί επί Αντώνη Σαμαρά και ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το οποίο πρέπει να σου πω ότι περισσότερο καίει, θα έλεγα, περισσότερο τους βουλευτές οι οποίοι ανήκουν στην επικράτεια την βουλευτική της Πελοποννήσου, είναι ο αριθμός 6. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει έναν κοινοβουλευτικό αριθμό 158 ή 165 ή 170. Έχει έναν αριθμό ο οποίος με 6 άτομα, 6 βουλευτές ουσιαστικά, οι οποίοι μπορεί την επόμενη μέρα, όχι άμεσα, σε επόμενο πολιτικό χρόνο, στον επόμενο πολιτικό χειμώνα, να άρουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, να τεθεί θέμα δεδηλωμένη στη Βουλή. Και επίσης την ίδια στιγμή μου λένε πληροφορίες από ομάδες και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ότι θέμα προσφυγής στις κάλπες, πρόωρη προσφυγής στις κάλπες, δεν μπαίνει, γιατί θα ήταν σχεδόν αυτοκτονική μια ιστορία το να, ενώ έχεις κοινοβουλευτική επικράτηση στην Βουλή αλλά και στην κυβέρνηση, να πας σε μια δεδομένη πια εκλογική αναμέτρηση που δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία και να βάλεις συγκάτοικο στο Μαξίμου σε κάθε περίπτωση. Οπότε στην παρούσα φάση φαίνεται ότι πάμε για εξάντληση τετραετίας τουλάχιστον τους άμεσους επόμενους μήνες. Ναι, μένει να το δούμε αυτό. Πάντως πρέπει να σου πω συμπληρωματικά στο ρεπορτάζ ότι στη Χαριλάου Τρικούπη επέστρεψαν τα χαμόγελα μετά την τελευταία συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου και την άνοδο των ποσοστών. Δηλώνουν κύκλοι του κ. Δουλάκη ότι μετά την διαγραφή Σαμαρά αρχίζει και ξυλώνεται εμφαντικά το κυβερνητικό πουλόβερ και αυτό τους δίνει μια ευκαιρία τεράστια σε ό,τι έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η εσωστρέφεια την οποία είχαν μεταφέρει πολλοί στο κεντροαριστερό στρατόπεδο να γίνει εμφανές πολιτικό πεδίο και στην κυβέρνηση. Ότι υπάρχουν μεγάλοι ισοκομματικοί τριγμοί. Και θα έλεγα και στον δεξιό, και στο δεξιό μπλοκ της Βουλής υπάρχει πολύ χαρά και πολλά χαμόγελα. Βλέπε Βελόπουλο, βλέπε τα υπόλοιπα κόμματα και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι εκεί υπάρχει χαμόγελο. Επίσης η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις σε ό,τι αφορά την εκείνη περίεργη παρέτηση του νούμερο 3 στο Υπουργείο Εξωτερικών του διπλωμάτη που έπαιζε καθοριστικό ρόλο και που θα έλεγα ότι έκανε κρότο. Ακούστηκε αυτή η παρέτηση και αποτέλεσε ενδεχομένως και την κορυφή του παγόβουνου σε ό,τι αφορά την υπόθεση Σαμαρά. Ναι, ενδεχομένως. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη επιστολή, την οποία είδαμε στο φως της δημοσιότητας, ήταν μια επιστολή με πάρα πολλές αιχμές. Ότι είχε να κάνει όχι μόνο ζητήματα το διαπραγμάτευση του Υπουργείου Εξωτερικών, ζητήματα διαπραγμάτευση της συνολικής ατζέντας με την Τουρκία. Τέθηκαν ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία φύγουν την ανοιχτή διαδικασία. Δηλαδή, το τι μπαίνει να διαπραγματευτεί η χώρα με την Τουρκία την επόμενη μέρα. Όπως και επίσης αυτό το οποίο απαντάει η κυβέρνηση, θέλοντας να λιάνει κάπως τις γραμμές, είναι ότι ο συγκεκριμένος πρέσβης ήταν να συνταξιοδοτηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο, είχε δοθεί μια παράταση στη θεία του από πέρυσι και ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο ήταν αλήξη. Έπρεπε να μπούμε σε νέες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία με τον νέο πρέσβη, ο οποίος θα καταλάβει τη θέση αυτή. Οπότε κάπως νωρίτερα έληξε αυτή η σύμβαση συνεργασίας. Αν θέλεις έτσι λίγο μαθηματική αυτή η απάντηση, αλλά γύρει ερωτήματα πάρα πολλά η ανακοίνωση εκ μέρους του πρέσβη. Σε ευχαριστώ πολύ. Μένει να δούμε. Και η Παρασκευή είναι κοντά. Καλή συνέχεια.